Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα. Είμαι πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πέρυσι, τέτοια εποχή έδινα και εγώ πανελλήνιες εδώ στο Σύγχρονο. Και μπορώ να πω ότι τα καταλαβαίνω απόλυτα τα παιδιά. Ήταν μια αρκετά δύσκολη εμπειρία και αγχωτική. Ωστόσο, τα καταφέραμε. Περάσαμε κι εμείς. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα τα καταφέρουν και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στις δυνάμεις τους και στο φροντιστήριο εδώ πέρα. Όλοι οι καθηγητές είναι εξαιρετικοί και ήταν τόσους μήνες δίπλα τους, στο πλευρό τους, τους στηρίζανε και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Να πάνε αισιόδοξοι, δυναμικά και θα πάνε όλα όπως τα θέλουν. Και όλοι οι κόποι και οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει τόσο καιρό θα έχουν αποτέλεσμα, να είναι σίγουροι. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, καλή αρχή. Είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία οι Πανελλήνες, ωστόσο δεν είναι η μοναδική και θα έχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους και να βρουν δουλειά, πιθανόν να αλλάξουν και πολλές δουλειές στη ζωή τους και στη σταδιοδρομία τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και θα πάνε όλα καλά. Ονομάζομαι Μαρίνος Γαρμπής, είμαι υποψήφιος για τις πανελλαδικές που ξεκινάνε σε 4 μέρες από τώρα. Σε γενικές γραμμές νιώθω σίγουρος για τον εαυτό μου. Προφανώς υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και λίγο άγχος γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν το έχω βιώσει. Ωστόσο, θεωρώ ότι με την προετοιμασία που έκανα όλη τη χρονιά, με μια μεθοδικότητα και με τη σωστή καθοδήγηση που είχα από όλους τους καθηγητές μου γενικότερα, νομίζω ότι είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος για να γράψω αυτό που θέλω και να πετύχω το στόχο. Η κατάσταση με την καραντίνα ήταν λίγο δύσκολη. Ήταν επίσης κάτι πρωτόγνωρο για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τηλεκπαίδευση, ωστόσο προσαρμοστήκαμε. Είχαμε αυτή την δυσκολία. Πιστεύω όμως ότι με μια θέληση καλή και με ένα καλό πρόγραμμα μπορούσαμε και να περάσουμε καλά μέσα στα διαδικτυακά και να μάθουμε πράγματα και να προχωρήσουμε την ύλη και να την εμπεδώσουμε. Σε γενικές γραμμές ήταν απαιτητικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο για να θέσουμε γερές βάσεις για τις τελικές εξετάσεις. Εύχομαι προφανώς να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με την καραντίνα, να εμβολιαστούμε όλοι, να μπορέσουμε να γυρίσουμε στην κανονικότητα, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να χάνουμε και άλλους κοντινούς ανθρώπους και να τους επιβαρύνουμε με περαιτέρω προβλήματα υγείας. Ελπίζω να περάσω στην Αγγλική Φιλολογία, η πρώτη μου σχολή, και προφανώς εύχομαι σε όλους τους μαθητές να περάσουν και να πετύχουν τους στόχους τους και να είναι ικανοποιημένοι από τη φετινή χρονιά. Ωραία. Ονομάζομαι Δημήτρης Δημητρακόπουλος. Είμαι μαθητής θεωρητικής κατεύθυνσης. Ο στόχος μου είναι η νομική σχολή, οποιαδήποτε και να περάσω. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά. Θεωρώ ότι η προετοιμασία που έκανα ήταν επαρκής για το στόχο μου. Ωραία. Οι καθηγητές μου με βοήθησαν όσο μπορούσαν και με την υποστήριξή τους και γενικότερα με τη βοήθεια που μου παρήχαν και ψυχολογικά. Και τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά που γράφουν, εύχομαι να πετύχουν όλοι το στόχο τους και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γεια σας, είμαι η Σοφία Φιλιππούλου. Εξετάζομαι φέτος τις πανελλήνιες εξετάσεις. Φέτος με τον κορονοϊό οι καταστάσεις ήταν λίγο πιο δύσκολες, αλλά προσωπικά δεν με επηρέασε τόσο πολύ, γιατί προσαρμοζόμαστε αναγκαστικά στα δεδομένα και είχαμε και τους καθηγητές μας, την οικογένειά μας από πίσω να μας βοηθάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ήταν μια κατάσταση που έπρεπε να παλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε, αλλά πιστεύω ότι θα επιτύχει. Ωραία, ναι. Εύχομαι αρχικά σε όλους καλή επιτυχία όσο ήταν το βίντεο και στους μαθητές μου, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και από το χρόνο να μπορούμε να πάμε κανονικά στις σχολές και να επιστρέψουμε στη ζωή μας. Ονομάζομαι Ανδρέα Αθηνά. Είμαι κι εγώ φέτος υποψήφια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα η προετοιμασία μου, εντάξει. Πέρα από τις αντίξιες συνθήκες, θεωρώ ότι έχω κάνει μια αρκετά καλή προσπάθεια, ικανοποιητική. Περιμένω τα καλύτερα. Εντάξει, έχουμε δουλέψει, έχουμε αγωνιστεί. Πάντα με τη βοήθεια των καθηγητών μας, που ήταν πάντα στο πλευρό μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι τα αναμενόμενα.
Τώρα ο κορονοϊός βέβαια τα πράγματα τα έκανε σίγουρα πιο δύσκολα. Ήμασταν 6 μήνες καραντίνα, δεν βγαίναμε, είχαμε χάσει τους φίλους μας. Εύχομαι τα αποτελέσματα να δικαιώσουν όλους μας, τόσο εμένα όσο και τους μαθητές μου. Επίσης, εύχομαι του χρόνου να πάμε στα κανονικά στα πανεπιστήμια μας και να μην κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα. Γιατί στην ουσία κινεί το περιβάλλον μας. Με λένε Άλλη Παπαδοπούλου, φέτος δίνω Πανελλήνιες. Ανήκουμε από την πρώτη ηλικίου στη μεγάλη οικογένεια του συγχρόνου και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, χωρίς άγχος και να γίνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Με λένε Αλίσανδρο Παντελίδη και εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Ονομάζομαι Λεωνίδας Φορμάκης. Είμαι μαθητής του χρόνου εδώ και αρκετά χρόνια και εύχομαι σε όλα τα παιδιά νυφαλιότητα και χαλαρά πάμε να γράψουμε. Γεια σας, ονομάζομαι Παντελής Παντελίδης και δίνω και εγώ Πανελλήνιες σε λίγες μέρες. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη.